τη συνεδρία σε αυτή την ενδιαφέρουσα ημερίδα. Αυτό το τραπέζι θα έχει σχέση με επιμέρους εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες, τις οποίες είτε με το έργο του, είτε με το συγγραφικό, είτε με το εκκλησιαστικό, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος είχε κάποιο ρόλο και κάποια δράση. Ο πρώτος εδώ εξ αριστερών μου είναι γνωστός σε όλους μας, ο καθηγητής κ. Πασχάλης Κιτρομιλίδης, γνωστός για τις συγγραφές του σχετικές με τον ελληνικό διαφωτισμό και με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εδώ θα μας μιλήσει ειδικά για το ζήτημα της, του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου και την Εκκλησία της Κύπρου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκ Κύπρου ορμόμενος. Έτσι, οπότε υπ' αυτή την υπάρχει το στοιχείο της εντοπιότητας. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβρίσκομαι σε αυτό το φιλόξενο περιβάλλον και ομολογώ ότι σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για μένα. Έμαθα πάρα πολλά τα οποία μου ήταν από πάσης απόψεως ενδιαφέροντα και θέλω να προσθέσω κι εγώ μια μικρή ψηφίδα σε αυτή τη σκιαγραφία του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου την οποία επιχειρήσαμε, αρχίζοντας με την διατύπωση μιας γενικότερης κρίσης για το έργο του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως ιστορικού της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κρίση η οποία δεν νομίζω ότι θα εκπλήξει κανένα στην παρούσα ομίγυρη, που απαρτίζεται κυρίως από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το έργο του. Νομίζω, λοιπόν, ότι δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος ο πρώτος, υπήρξε ο σημαντικότερος ιστορικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έγραψε στην ελληνική γλώσσα κατά τον 20ο αιώνα. Μπορεί να ακούγεται κάπως αφοριστική και υπερβολική η κρίση, αλλά για οποιονδήποτε εγκύψει στο έργο του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αυτό συνάγεται εν της πράγμαση. Ο μόνος άλλος ιστορικός της Εκκλησίας που έγραφε ελληνικά κατά την υποεξέταση εποχή και του οποίου το επιστημονικό ανάστημα και η συγγραφική παραγωγή θα μπορούσε να συγκριθεί με εκείνο του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Φιλάρετος Βαφίδης, Μητροπολίτης Διδημοτήχου και Ήτα Ηρακλίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Είχε προηγηθεί βεβαίως ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, που όπως ακούσαμε, μάθαμε σήμερα, ήταν εκείνος που είχε την ιδέα να προσελκυστεί ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στους διδάσκοντες της θεολογικής σχολής και ακολούθησαν επίσης οι καθηγητές του Πανεπιστημίου μας Βασίλειος Στεφανίδης και Γεράσιμος Κονιδάρης, των οποίων τα έργα είναι από πάσης απόψεως σημαντικά. Μια ιδιάζουσα περίπτωση υπήρξε ο σύγχρονος του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Μανουήλ Γεδεών. Είναι σχεδόν συνομήλικη στο ανάπτυγμα του βίου του. Ο Γεδεών πέθανε μερικά χρόνια μετά τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Ο Γεδεών υπήρξε ο άνθρωπος της έρευνας των πηγών και ιχνευτής των τεκμηρίων και ως εκ τούτου άφησε έργο πραγματικά ανεκτήμητο για μας σήμερα. Δεν επιχείρησε όμως τις μεγαλόπνοες συνθέσεις που χαρακτηρίζουν το έργο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Αυτό που διακρίνει το συγγραφικό έργο του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου είναι ακριβώς ο συνδυασμός της ικανότητας, θα έλεγα, της διανοητικής αντοχής, την οποία δεν την έχουμε όλοι μας, για την μεγαλόπνοη σύνθεση με την εις βάθος κατάδυση στις πηγές, την έρευνα και τον έλεγχο των τεκμηρίων. Γνωρίζει άριστα την έντυπη παραγωγή της ελληνικής βιβλιογραφίας της πρώιμης νεωτερικότητας και διαθέτει πλήρη έλεγχο επί των δημοσιευμένων πηγών, κυρίως των πηγών της Οθωμανικής περίοδου,
αλλά διαθέτει και εποπτεία της χειρόγραφης παράδοσης, ιδίως των πηγών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στο οποίο αφιέρωσε και την πραγματικά πρωτοποριακότατη μονογραφία για τον ρόλο των Πατριαρχών Αλεξανδρίας ως Πατριαρχών Ιεροσολύμων ως πνευματικών χειραγωγών της Ρωσίας, ένα από τα πρώτα του έργα. Όμως, κοντά στη γνώση των πηγών και τη συνθετική ικανότητα, το έργο του διακρίνεται και από ένα άλλο στοιχείο, το οποίο αυτές τις μέρες που έκανα την εργασία, την οποία με ανάγκασε να κάνω ο κύριος Μόσχος, το διαπίστωσα για άλλη μια φορά, που είναι η κριτική ικανότητα που προσδίδει στην ιστορική του προσέγγιση εγκυρότητα και πιστικότητα. Το τελευταίο αυτό στοιχείο, η κριτική ικανότητα, είναι ο κρίσιμος παράγοντας που διατηρεί την επικαιρότητα και βασιμότητα του έργου του. Κυρίως θα έλεγα η κριτική οξυδέρκεια, η οποία του επιτρέπει να διακρίνει το σημαντικό και το ουσιώδες και να το αναδεικνύει στην αφήγηση του βίου της Εκκλησίας. Και θα δοκιμάσω να εικονογραφήσω αυτή τη γενικότερη κριτική σκιαγράφηση με μια εξειδικευμένη αναφορά στα συγγράμματα που αφιέρωσε στην Εκκλησία της Κύπρου. Στην εντυπωσιακή εργογραφία του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου εμφανίζονται δύο εκτενή δημοσιεύματα για την Εκκλησία της Κύπρου, που δεν διαθέτουν μεν τον όγκο και την επιβλητικότητα των ιστοριών των προσβηγενών πατριαρχείων, αλλά διακρίνονται για τη σοβαρότητα, την εγκυρότητα και κυρίως την ορθοκρισία τους, δικαιώνοντας τη σπουδαιότητα του αντικειμένου τους, που είναι η αρχαιοτάτη αυτοκέφαλη Εκκλησία, η οποία έπεται αμέσως των Πρεσβυγιανών Πατριαρχείων κατά την τάξη των πρεσβείων της, ανάγοντας το αυτοκέφαλό της στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο του 431. Το παλαιότερο από τα δημοσιεύματα αυτά, του έτους 1912, αποτελεί ανατύπωση σειράς δημοσιευμάτων από το περιοδικό Εκκλησιαστικό Σκήρυξ της Μητροπόλεως Κητίου της Εκκλησίας της Κύπρου. Η έκδοση αποτελούσε πρωτοβουλία του νεοεκλεγέντος τότε Μητροπολίτη Κητίου Μελετίου, του γνωστού μας Μελετίου Μεταξάκη, για τον οποίο ακούσαμε τόσα πολλά και για τις σχέσεις του με τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Ο Κητίου Μελέτιος, ο δεύτερος, ως αγιοταφίτης ο ίδιος, προσήλκησε και τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο μεταξύ των συνεργατών του περιοδικού του. Ας σημειωθεί ότι, αν και σχεδόν συνομήλικοι, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος είχε γεννηθεί στη Μάδη, το, όπως ακούσαμε, το έτος 1868, και ο Μελέτιος Μεταξάκης είχε γεννηθεί το 1871, είχαν μόνο 3 χρόνια διαφορά. Αλλά ο Μελέτιος υπήρξε μαθητής του Χρυσοστόμου στην Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύμων κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του Μελετίου σε αυτή, και ακούσαμε σε μια από τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν ότι τον προσαγορεύει δάσκαλό του. Στον Εκκλησιαστικό Κήρυκα, λοιπόν, ο Χρυσόστομος δημοσίευσε 8 άρθρα μεταξύ του 1910 και 12, τα οποία απάρτησαν την έκδοση Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κύπρου. Θα ήθελα να παρεμβάλλω αυτό την πληροφορία ότι το 1910 που εξελέγει ο Μελέτιος Μεταξάκης Μητροπολίτης Κητίου ήταν ένα πολύ σημαντικό έτος στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, γιατί τον χρόνο αυτό ανασυγκροτήθηκε η ιεραρχία μετά μια περιπετειώδη περίοδο 10 ετών του λεγόμενου αρχιεπισκοπικού ζητήματος, που πραγματικά είχε προκαλέσει μια βαθύτατη κρίση στην Εκκλησία της Κύπρου, από την οποία δυσκολεύτηκε πολύ να συνέλθει. Και ένας από τους λόγους που κάπως μπόρεσε να αντεπεξέλθει εν συνεχεία ήταν ότι εξελέγησαν εκείνο το χρόνο ικανότατοι ιεράρχες για να στελεχώσουν την ιεραρχία, μεταξύ των οποίων ο Ιάκωβος Αντζουλάτος Μητροπολίτης Πάφου και ο Μελέτιος Μεταξάκης Μητροπολίτης Κητίου. Ο Μελέτιος κατέβαλε μια πολύ αξιοσημείωτη προσπάθεια πνευματικής ανασυγκρότησης, στην οποία εντασσόταν και η προσέλκυση σημαντικών προσωπικότητων στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Φαίνεται δεν κατάφερε να φέρει τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο στην Κύπρο, αλλά τουλάχιστον εξασφάλισε αυτές τις συνεργασίες. Τον άλλο σημαντικό επιστήμονα, μια πραγματικά μεγάλη μορφή
της ελληνικής επιστήμης του 20ου αιώνα που κατάφερε να φέρει στην Κύπρο ήταν ο Ιωάννης Κουτρής, ο οποίος δίδαξε στο Εκκλησιαστικό Διδασκαλείο της Λάρνακας. Λοιπόν, αυτό ήταν το κλίμα μέσα στο οποίο ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος έκανε αυτά τα πρώτα δημοσιεύματα για την Εκκλησία της Κύπρου. Αργότερα, ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πλέον, δημοσίευσε την πραγματικά σημαντική μονογραφία «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας 1571-1878», που ήταν ανατύπωση μιας μελέτης η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά στην Θεολογία. Αυτά τα δύο δημοσιεύματα είναι οι σημαντικότερες, αλλά όχι οι μόνες συμβολές του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου στην εκκλησιαστική ιστορία της Κύπρου. Στο προημότερο εξ αυτών, ο συγγραφέας ασχολείται με δύο από τους σημαντικότερους ιεράρχες της αρχαίας εκκλησίας στην Κύπρο, τον Επιφάνιο Κωνσταντίας, ο οποίος ήταν ο εκκλησιαστικός πατέρας που οραματίστηκε πραγματικά την ιδέα του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου, και τον Φίλωνα Καρπασίας. Ανασύρει όμως από την λύθη, εκτός από τους δύο αυτούς ιεράρχες της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας, και τον Λόγιο Ιάκωβο Διασωρινό ή Διασωρίνο, όπως τονίζει ο ίδιος το όνομά του, ο οποίος επιχείρησε να υποκινήσει εξέγερση στην Ίσο κατά την τελευταία δεκαετία της Βενετοκρατίας, μια πάρα πολύ σημαντική μορφή και ενιγματική μορφή και αυτός, που δείχνει πως τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο προσήλκυε όχι το κοινότοπο, αλλά το πρωτότυπο και το προβληματικό για να μπορέσει να το αποσαφηνίσει. Ασχολείται επίσης με μια άλλη ενιγματική προσωπικότητα, με την πολυκύμαντη σταδιοδρομία του Κοσμά Μαυρουδή, Μητροπολίτη Κητίου στην Κύπρο αρχικά και αργότερα Μητροπολίτη Δυραχείου στην Αυτοκέφαλη Αρχιεπισκοπία Χριδών τον 17ο αιώνα. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο από τα μελετήματα αυτά είναι εκείνο που αφιερώνει στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Παΐσιο 1760-1767, διότι είναι ενδεικτικό της ευστοχίας της ιστορικής κρίσης του συγγραφέα. Επειδή ο Παΐσιος παρέμεινε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου για σύντομο διάστημα, μεταξύ των αρκετά εκτενέστερων προθιεραρχικών διακονιών δύο πολύ σημαντικών αρχιεπισκόπων, του Φιλοθέου 1731-1759 και του Χρυσάνθου 1767-1810, η δική του προθιεραρχία του Παϊσίου τίνει να υποβαθμίζεται από τους ιστορικούς ως προς τη σημασία της. Η δοκιμή του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου να αναδείξει τη σπουδαιότητα της παραμονής του Παϊσίου στον θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα συνιστά πραγματικό τεκμήριο της διεισδυτικότητας της ιστορικής του κρίσης. Λέγει πολλά για την πολυκύμαντη επταετία της Αρχιεπισκοπίας του Παϊσίου, η οποία μεταξύ άλλων συνέπεσε και μία εξέγερση, κοινή εξέγερση χριστιανών και μουσουλμάνων κατά του Τούρκου Πασά της Κύπρου εξαιτίας της υπερβολικής φορολογίας. Και είναι πραγματικά μια δραματική περίοδος της ιστορίας της Κύπρου. Το μόνο που αγνοεί ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και είναι όντως σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Παΐσιος εγγενίασε τον κώδικα τον οποίο τηρεί έκτοτε η Αρχιεπισκοπή Κύπρου με τη σύνταξη του κώδικος Α της Αρχιεπισκοπής. Ο κώδικος Α της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, εκτός από σημαίνουσα ιστορική πηγή, αποτελεί και ισχυρό τεκμήριο της λογιοσύνης του Παϊσίου. Αλλά ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, σε αντίθεση με την έρευνα που είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα, δεν είχε αναδυφίσει χειρόγραφες πηγές της ιστορίας της Κύπρου και έτσι αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της δράσης του Παϊσίου δεν αναφέρεται στη σχετική του μελέτη. Το σημαντικότερο πάντως σύγγραμμα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου για την Εκκλησία της Κύπρου είναι οπωσδήποτε η μονογραφία «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών το έτος 1929. Η συγγραφή αυτή είναι ενδεικτική και της στρατηγικής λογικής, η οποία διέπει γενικότερα το έργο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου και η οποία είναι προφανής βεβαίως και στο μνημειώδες έργο για την ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου. Όταν εκδόθηκε το έργο για την Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, η ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Το μοναδικό σχετικό σύγγραμμα ήταν το βιβλίο του Κυπρίου Λογίου Φιλίππου Γεωργίου «Ειδήσεις ιστορικές
περί της Εκκλησίας Κύπρου, το οποίο είχε εκδοθεί το έτος 1875 στην Αθήνα και το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στην Οθωμανική περίοδο της ιστορίας της Μεγαλονήσου. Είχε όμως μεσολαβήσει η έκδοση το 1901 της μνημειώδους ιστορίας της Εκκλησίας της Κύπρου του Αγγλικανού κληρικού John Hackett, ο οποίος υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας στην Κύπρο τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 19ου αιώνα και επωφελήθηκε από την υπηρεσία του αυτή να συγκεντρώσει πληροφορίες και να γράψει την ιστορία της Κύπρου. Ένας Αγγλικανός λοιπόν είναι ο πρώτος ο οποίος γράφει μια όντως σημαντική και μνημειώδη ιστορία της Εκκλησίας Κύπρου στους νεότερους χρόνους. Είναι το πρώτο μοντέρνο έργο μετά τις παλιότερες ιστορίες, την παλιότερη ιστορία του Αρχιμανδρίτου Κυπριανού τον 18ο αιώνα. Ο Hackett βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο έργο του Φιλίππου Γεωργίου, αλλά ιδίως σε δυτικές πηγές. Το έργο του μεταφράστηκε αργότερα σε τρεις τόμους από τον καθηγητή Χαρίλαο Παπαϊωάννου και καθιερώθηκε έκτοτε και παραμένει ως έργο αναφοράς για τα ιστορικά της Εκκλησίας της Κύπρου, γιατί είναι τόσο περιεκτικό. Ένα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο στοιχείο του έργου του Hackett είναι η αγάπη και ο σεβασμός για την Αποστολική Εκκλησία της οποίας στον ιστορικό βίο διαπραγματεύεται, εκφράζοντας και το γενικότερο πνεύμα της Αγγλικανικής Εκκλησίας απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τότε και τώρα. Η στάση αυτή αντιπροσώπευε μια σημαντική απόκληση από το πνεύμα που επικρατούσε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απέναντι στους Ορθοδόξους την ίδια εποχή, όπως το πνεύμα αυτό κατοπτρίζεται στα όσα γράφει για θέματα της Ανατολικής Εκκλησίας ο Ρωμαιοκαθολικός ιστορικός Αυγουστίνος Παλμιέρη. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε τα κείμενά του, τα οποία διαπνέονται από απροκάλυπτη εχθρότητα για τους σχισματικούς Ορθοδόξους και ιδίως για τους Έλληνες σχισματικούς, τους οποίους θεωρεί την πέτρα των σκανδάλων στην Ανατολική Εκκλησία. Παρά την ευνοϊκή του προδιάθεση εντούτοις και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ο John Hackett στο σύγγραμμά του βασίστηκε κυρίως σε δυτικές πηγές και στο έργο του δίνει μια δυτική θεώρηση, θα μπορούσε να λεχθεί, της ιστορίας της Εκκλησίας της Κύπρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1/3 του έργου του, το οποίο απαρτίζει και τον 3ο τόμο της ελληνικής μετάφρασης, αποτελεί σπουδή στην ιστορία της Λατινικής Εκκλησίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε στην Ίσο κατά την περίοδο του Μεσαιωνικού Βασιλείου και της Βενετοκρατίας για περίπου 4 αιώνες και της οποίας η εγκατάσταση στην Ίσο είχε ως συνέπεια την κατάργηση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου και τη διακοπή της κοινωνίας της με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και είναι πραγματικά τόσο πλούσιες οι δυτικές πηγές, κυρίως τα έγγραφα από τα αρχεία του Βατικανού για την ιστορία της Λατινικής Εκκλησίας και Ιεραρχίας στην Κύπρο, που και τα τελευταία χρόνια γράφεται λεπτομερέστατα η ιστορία της Λατινικής Εκκλησίας κατά την περίοδο που ανέφερα, και έχουν εκδοθεί δύο λεπτομερείς μονογραφίες για το θέμα που καλύπτουν εποχές για τις οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να γράψουμε την ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ίσο. Από τα θέματα που τίθενται στην ιστορική αφήγηση του John Hackett ανακύπτουν σοβαρά ιστορικά και εκκλησιολογικά προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα επιζητούσαν κατά κάποιον τρόπο μια απάντηση από ορθόδοξη σκοπιά ή καλύτερα μια ορθόδοξη θεώρηση του ιστορικού βίου της Εκκλησίας της Κύπρου. Το έργο αυτό ανέλαβε να διεκπεραιώσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, ο κορυφαίων θεράπων της εκκλησιαστικής ιστορίας στην ελληνόφωνη Ορθοδοξία. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος είχε πλήρη επίγνωση των σχετικών προβλημάτων μεθοδολογικών, βιβλιογραφικών και ουσιαστικών και το επεσήμανε σε βιβλιοκρισία στον 4ο τόμο του περιοδικού Θεολογία το 1926 που αφιέρωσε στην ελληνική μετάφραση του έργου του John Hackett. Το δικό του σύγγραμμα, 3 έτη αργότερα, απέβλεπε να καλύψει τη σοβαρότερη κατά την κρίση του αδυναμία του έργου του Hackett, την παρουσίαση της ιστορίας της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την Τουρκοκρατία. Όπως λέγει ακριβώς ο ίδιος, το έργο του Hackett δεν διαφώτισε επαρκώς την σπουδαιοτάτη περίοδο της Τουρκοκρατίας
καθήν συνταυτίζεται ούτως υπήν η ιστορία της νήσου μετά της ιστορίας της εναυτή Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ειδική μονογραφία του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου διακρίνεται από τις μεγάλες αρετές του συνολικού του έργου, την ικανότητα να αναδεικνύει το σημαντικό και το ουσιώδες και την πληρότητα ως προς την γνώση και την χρήση των πηγών. Ο συγγραφέας παίρνει το θέμα και το εντάσσει στο βιβλιογραφικό περίγραμμα των πηγών της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Γραμματείας της Οθωμανικής Περίοδου και έτσι κατορθώνει να προσθέσει στην αφήγηση της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κύπρου πληθώρα πληροφοριών, αποσαφηνίσεων και κριτικών επανορθώσεων για πρόσωπα, πράγματα και ζητήματα. Και θα μπορούσα να προσθέσω ότι κατ' ουσίαν η Εκκλησιαστική Ιστοριογραφία της Κύπρου μετά τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο κατά κάποιον τρόπο σημειώνει και κάποιο είδους αναδίπλωση, γιατί τίνει να γράφεται με μια φοβερή μεθοδολογική εσωστρέφεια χρησιμοποιώντας μόνο κυπριακές πηγές. Και αυτό που μας δείχνει ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος είναι ότι για να γραφτεί αυτό το κεφάλαιο της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ορθοδόξου Ανατολής υπάρχει πλούσιο υλικό κυρίως στις χρονογραφικές πηγές της Τουρκοκρατίας, τις οποίες ο ίδιος αξιοποιεί. Από τα θέματα τα οποία αναδεικνύει, ξεχωρίζουν ακριβώς τα δύο σημαντικότερα εκκλησιαστικά ζητήματα της Κύπρου κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν, ότι ξέρει να ξεχωρίζει και να αναδεικνύει αυτό που είναι σημαντικό. Πρώτον, η αποκατάσταση του αυτοκεφάλου και της κοινωνίας με την καθόλου Ορθόδοξη Εκκλησία, που συντελέστηκε το έτος 1572 με τη χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Ιερεμία τον Δεύτερο. Και μάλιστα αυτό το έργο το διεκπεραιώνει αφού προβεί σε μια συστηματική κριτική ανασκευή των όσων γράφονται από έναν δομινικανό πατέρα, ο οποίος, τον Άγγελο Καλέπιο, ο οποίος έγραψε μία αφήγηση για την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου το 1570-71 και αναφέρεται και στην προσπάθεια αποκατάστασης της Ορθοδόξου Εκκλησίας με πάρα πολλές ανακρίβειες, τις οποίες αποκαθιστά ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Η αφετηρία της μονογραφίας του είναι ακριβώς η ανασκευή των ισχυρισμών και των εσφαλμένων πληροφοριών του Αγγέλου Καλεπίου. Το δεύτερο σημαντικότατο ζήτημα, το οποίο ανατέμνει ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, αφορά τις σχέσεις του Αρχιεπισκόπου προς τους τρεις άλλους Μητροπολίτες της Κυπριακής Εκκλησίας. Το ζήτημα διήλθε από πολλές φάσεις, οι οποίες αποσαφηνίζονται από τον συγγραφέα και διευθετήθηκε και πάλι με προσφυγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο επί Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου και Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωαννικίου του Δευτέρου το έτος 1651. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο με την αποσαφήνιση το έτος 1651 έδωσε στην Εκκλησία της Κύπρου την θεσμική φυσιογνωμία, την οποία διατήρησε μέχρι ουσιαστικά την ανίδρυση του αυτοκεφάλου της από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο στις μέρες μας, με την αύξηση των εκκλησιαστικών περιφερειών και την ανάκτηση έτσι του ουσιαστικού περιεχομένου του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος αφιέρωσε στην Εκκλησία της Κύπρου και άλλες συντομότερες μελέτες, μεταξύ αυτών ίσως οι πιο αξιόλογοι είναι εκείνοι για τις επισκοπές της Εκκλησίας της Κύπρου στην επιστημονική επετηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1917-18. Το έργο του, και τελειώνω με αυτό, παραμένει σημείο αναφοράς για όλη τη μεταγενέστερη εκκλησιαστική ιστοριογραφία της Μεγαλονήσου και η ιστορική του κρίση και πολυμάθεια πρότυπο και μέτρο επιστημονικής αυτογνωσίας για μας τους μεταγενεστέρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοινομιλίδη. Ήταν πράγματι μια καλή κατάδυση στα ιστοριογραφικά ζητήματα της Κύπρου Εκκλησίας και νομίζω ότι θέτηκε τον πύχη, ας πούμε, για το πώς πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να περάσουμε στον κύριο Ιωάννη Μπάκα, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
και είναι ειδικός, το γνωστικό του αντικείμενο είναι η ιστορία των πρεσβηγενών πατριαρχείων, αν το θυμάμαι καλά κύριε Μπάκα, οπότε είναι στο στοιχείο του για τα ζητήματα των πρεσβηγενών πατριαρχείων στο έργο του Χριστού Παπαδοπούλου και την οπτική του. Με αυτή την ιδιότητα άλλωστε νομίζω ότι καλύπτει και ένα κομμάτι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και το οποίο δεν θα έχουμε τελικά την εισήγηση του κ. Τζουμέρκα όπως ακούσατε. Και έτσι ελπίζουμε να σας ακούσουμε με ηρεμία και να τα... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε, σεβαστέ πάτερ, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου παρατηρείται μια έντονη αναστάτωση στον χώρο των πρεσβηγενών πατριαρχείων. Η εμφάνιση του εθνοφιλετισμού στον Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό χώρο και η πεποίθηση ότι τα πρεσβηγενή πατριαρχία είχαν πάντοτε ελληνικό χαρακτήρα δημιούργησαν την αίσθηση της απειλής κατά του ελληνισμού. Η αίσθηση αυτή γίνεται αντιληπτή στα δημοσιεύματα, επώνυμα και ανώνυμα, που κατακλείζουν τον ελληνικό τύπο και που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινή γνώμη. Οι δημοσιεύσεις αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη δόμηση και διάδοση των εθνικών θέσεων. Ιδιαίτερα το έργο του Παύλου Καρολίδη, ο οποίος αποκάλεσε τους αυτόχθονες Ορθοδόξους όχι ως Άραβες, αλλά ως Έλληνες Αραβόφωνους, εισάγοντας πιθανότατα πρώτο στον όρο, έγινε βασικό σημείο αναφοράς. Το περιοδικό Ελληνισμός της ομώνυμης εταιρείας φιλοξένησε εκτενή αρθρογραφία για τα Πατριαρχεία της Ανατολής, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των ζητημάτων τους ως εθνικών ζητημάτων και των κινδύνων που διέτρεχαν οι εθνικές αυτές ακροπόλεις της ελληνικής Ορθοδοξίας, όπως χαρακτηρίζονται. Η εταιρεία Ελληνισμός το 1900 δημοσίευσε ανώνυμα το έργο που πλέον αποδίδεται με βεβαιότητα στο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων κατά τους 4 τελευταίους αιώνας, 1517-1900, ενώ επώνυμα με το όνομα του Γρηγορίου Παπαμιχαήλ και του Μελετίου Μεταξάκη, αρκετά σχετικά άρθρα από το 1899 έως το 1907. Ο Μελέτιος Μεταξάκης υπήρξε ίσως η μεγαλύτερη εκκλησιαστική προσωπικότητα της εποχής του. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος συμπορεύτηκε μαζί του σε όλα σχεδόν τα ζητήματα που προέκυψαν και στα οποία είχαν ενεργό συμμετοχή. Η πεποίθηση ότι οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί της Συρίας και της Παλαιστίνης είναι ελληνικοί και επομένως εντάσσονται και αυτοί στα ελληνικά εθνικά οράματα αποτέλεσε ιδεολογική τους βάση. Συμπλέοντας με τη θεωρία του Καρολίδη, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αντιμετώπισε και αυτός στο έργο του τους αραβόφωνους Ορθοδόξους της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων, αλλά και τους Συρο-Ορθοδόξους της Αλεξάνδρειας ως καθαρούς Έλληνες, χαρακτηρίζοντας τους μάλιστα ετερόφωνους αδελφούς απολέσαντες στην πάτριον γλώσσα. Τα περιοδικά του Αλεξανδρινού Θρόνου, Εκκλησιαστικός Φάρος και Πάντενος, δημοσίευσαν επίσης μεγάλο αριθμό άρθρων σχετικά με την κατάσταση στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής και τους κινδύνους που τις απειλούσαν. Το Πατριαρχικό Τυπογραφείο της Αλεξάνδρειας, το οποίο εκδόθηκαν όλες οι ιστορίες των Πατριαρχείων του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, εξελίχθηκε σε όργανο της μαχητικής δράσης υπέρ των ελληνικών δικαίων στην Αγία Γη, με τη δημοσίευση άρθρων ή αυτοτελών έργων έναντι των αξιώσεων των Ορθοδόξων Αραβοφώνων ή της ρωσικής πολιτικής στην Ορθόδοξη Ανατολή. Στα τέλη του 19ου αιώνα, στο Ρωμαϊκό Πατριαρχείο της Αντιόχειας, επικράτησαν οι αραβικής καταγωγής ιεράρχες και αυτό μπορεί να εκλειφθεί ως η πρώτη πραγματική νίκη για τον αραβικό εθνικισμό. Αντίστοιχα, στον χώρο της γειτονικής Παλαιστίνης έγινε προσπάθεια ικανοποίησης των απαιτήσεων των Αράβων Ορθοδόξων έναντι της ελληνικής κυριαρχίας στη διοίκηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και μια κίνηση για να αποκατασταθούν τα δικαιώματα του ιθαγενούς πληθυσμού που είχαν σφετεριστεί, σύμφωνα με τις απόψεις τους, οι Έλληνες Αγιοταφίτες. Οι Άραβες Ορθόδοξοι Συρίας δέχονταν ευχάριστα τη ρωσική υποστήριξη, τόσο υλικά όσο και οργανωτικά στον αγώνα τους κατά της ελληνικής ιεραρχίας. Οι Παλαιστίνοι, από την άλλη πλευρά, δεν είχαν καμία επιθυμία να αντικαταστήσουν τον ελληνικό με το ρωσικό έλεγχο, γεγονός που μεγάλωσε την απόσταση από αυτούς. Η αντίσταση που αντιμετώπισε από τον αραβικό ορθόδοξο πληθυσμό της Παλαιστίνης πίεσε τη ρωσική πολιτική στο να στραφεί περισσότερο στη Συρία, όπου οι κληρικοί του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχίας δέχτηκαν ευχάριστα τη ρωσική υποστήριξη στην εκπαίδευση κυρίως. Το ρωσοφοβικό σύνδρομο κυριαρχούσε στο δημόσιο λόγο της εποχής και επηρέαζε τη χάραξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πολλοί έστρεφαν την κριτική τους αποκλειστικά εναντίον του πανσλαβισμού. Ο μαθητής, συνεργάτης και διάδοχος του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου στο Πανεπιστήμιο, Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, χαρακτηρίζει το Ρώσο πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη Γράτιεφ ως προσωπικά υπέτειο όλων των ζητημάτων που απασχόλησαν τον Ελληνισμό και τα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Ανατολής. Μάλιστα, στα μέσα του 1891, δημοσίευμα αναφέρει. Η Ορθόδοξος Ανατολή δεν έχει προαυτείς μόνον ως παράδειγμα τα εν Αντιοχία και Παλαιστίνη συμβαίνοντα, όπως υπόπτως αποδεχθεί πάσαν πρότασιν εκ της Αγίας Ρωσίας απορρέωσαν. Επί 30 ετίαν όλην η ρωσική πολιτική δεν έπαυσεν επιβολωμένη την εθνική ανεξαρτησία των εκκλησιών της Ανατολής υπό διάφορα εκάστοτε προσχήματα.
Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, παρότι στα επώνυμα έργα του είναι προσεκτικός στις αναφορές του στη Ρωσία, ωστόσο δείχνει την αντίδρασή του για την δράση του πασλαβισμού στα Πατριαρχία της Ανατολής και κυρίως για τη δραστηριότητα της Παλαιστινίου Εταιρείας. Διερωτάται μάλιστα, πού όμως δύναται να καταλήξει ο ακήρυκτος πόλεμος των περί την Παλαιστίνιων Εταιρείων εναντίον των Ορθοδόξων της Ανατολής? Το περιοδικό Ελληνισμός το 1899 σημειώνει ότι η κύρια επιδίωξη του πασλαβισμού μέσω της Παλαιστινίου Εταιρείας ήταν η πανταχού της Ανατολής εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου και υποκατάστασης αυτού δια του Σλαβικού. Η Παλαιστίνια Εταιρεία μεταβλήθηκε σε πολιτικό ίδρυμα αγωνιζόμενον να εξοντώσει τα ελληνικά εκκλησίας Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, σημειώνει στον Ελληνισμό ο Καρολίδης. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά στην ιστορία του για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Πάντες κατενοούν ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων εκ των προσκυνημάτων έμελε να έχει σοβαρά επακολουθήματα δια την Ορθοδοξία, ου μόνον εν την κοιτίδη του Χριστιανισμού, αλλά και εν τες γυτνιαζούσες Ορθοδόξες Εκκλησίες της Αλεξανδρίας και της Αντιοχίας. Η ιδέα της φυλετικής διακρίσεως των αραβοφώνων από του λοιπού ελληνικού λαού έσχαινε ήδη ως επακολούθημα την πύκνωση μεν των τάξεων των προσιλήτων του Προτεσταντισμού και της Λατινικής Εκκλησίας δια της αποσκυρτήσεως από της Ορθοδοξίας πολλών χιλιάδων εν Συρία και Παλαιστίνη. Η ιστορία της Εκκλησίας της Αντιόχειας αποτελεί το τελευταίο έργο με το οποίο ασχολήθηκε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, χωρίς όμως να το εκδώσει ο ίδιος, γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος. Το 1936 έγραφε στο Σοφρόνιο Λεοντοπόλος που βρισκόταν στο Παρίσι. Είναι δε εκτάκτως ενδιαφέρουσα η ιστορία της Εκκλησίας ταύτης και από εκκλησιαστικής και από εθνικής επόψεως διημάς τους Έλληνας, αποκαλύπτοντας ίσως τις προθέσεις του για τη συγγραφή της. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος περιγράφει γεγονότα που τα έζησε σχεδόν ο ίδιος, ζώντας στο Ιεροσόλυμα από τα τέλη του 19ου αιώνα ως σχεδόν τα χρόνια πριν το θάνατό του. Σημειώνει χαρακτηριστικά: εάν δεν ανεδεικνύοντο Έλληνες Πατριάρχε Αντιοχίας και Ιεράρχε προς διεξαγωγή της πάλης κατά της λατινικής προπαγάνδας, αντί των αραβοφώνων ιεραρχών, ον ικανοί είχον προσχωρήσει δια της ουνίασης των παπισμών, βεβαίως, κατά ανθρωπίνους υπολογισμούς θα καταργήτω και θα αντικαθίστατο πλήρως δια του Ουνίτικου Πατριαρχείου. Η μεγάλη εκείνη πάλι, η σύνζωηρός ανεμίχθη ολόκληρος η ελληνική Ανατολή, ου μόνον ανέστηλε τον πλήρην εκλατινισμό της εδόξου Εκκλησίας Αντιοχίας, αλλά παρήγαγε νέαν ελληνική πνευματική ατμόσφαιρα εν αυτήν και αναγέννησιν. Υπέρης δραστηρίως συργάστησαν οι Πατριάρχοι Ιερόθεος, Γεράσιμος και Σπυρίδων, εκ της Αγιοταφικής Αδελφότητος Ιεροσολύμων προερχόμενοι, ως και οι υπ' αυτούς ιεράρχε του Αντιοχικού Θρόνου. Ο Χρυσόστομος αφιερώνει στην ιστορία του για την Αντιόχεια, για τις Πατριαρχίες των τριών αυτών, μόνο τρεις σελίδες. Στη Δε Πατριαρχία και το πρόσωπο του Γερασίμου, μόνο τρεις γραμμές. Παρότι ο ίδιος ως αγιοταφίτης θα γνώριζε αρκετές λεπτομέρειες για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που συνέβαιναν τότε στο χώρο της Αντιόχειας. Για τη δράση της ρωσικής πολιτικής στο χώρο σημειώνει: την πορεία ταύτην του Πατριαρχείου Αντιοχίας ανέκοψε νέα προπαγάνδα εθνοφιλετικού χαρακτήρος, η ρωσική προπαγάνδα. Ενώ δε μέχρι τις εποχές εκείνης εκαυχόντο οι αραβόφωνοι ότι ήσαν Έλληνες, δια των κηρυγμάτων της ρωσικής προπαγάνδας εφαντάστησαν εαυτούς ως Άραβας. Δεν εξηγεί όμως το γεγονός που ίδιος άλλο σημείο αναφέρει, ότι δηλαδή η ρωσική προπαγάνδα εστράφηκε προς τους Ουνίτας. Κατευλήθησαν δε ειδικές προσπάθειες υπέρ της επιστροφής των Ουνιτών εις την Ορθόδοξον Εκκλησία. Μετά την εκλογή του Λαοδικίας Μελετίου Ντουμάνη ως Πατριάρχου Αντιοχίας το 1899, σημειώνει: η Ορθόδοξος Εκκλησία προσέλαβε αραβικών χαρακτήρα αποσχιστήσα δήθεν όσοι ισχυρίστησαν Ρώσοι και Λατίνοι από τον Ελλήνων και υπαχθήσα υπό την επίδραση των Ρώσων. Για τον επόμενο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Δεύτερο Χάντατ αναφέρει ότι η Πάσα κατέλαβε προσπάθεια περί διατηρήσεως του χαρακτήρος αυτού και των ελληνικών παραδόσεων, όν η αναζωογόνησης δύναται να οδηγήσει και πάλιν την ένδοξον Εκκλησία Αντιοχίας εις οδόν της ακμής και να προφυλάξει αυτήν από τον κυκλούντον αυτήν κινδύνων. Παράλληλα με το Αντιοχικό το 1899, ανακύπτηκε το ζήτημα της διαδοχής της Αλεξάνδρειας μετά το θάνατο του Πατριάρχη Σοφρονίου, το οποίο αμέσως αποκτά ενδιαφέρον για τον ελληνικό τύπο. Η ρύθμιση του θρόνου Αλεξανδρίας είναι εθνικού ενδιαφέροντος, ίσον προ το της Μακεδονίας. Η αποτυχία δε εν αυτή της ελληνικής κυβερνήσεως έστε στίγμα ανεξάλληπτον κυβερνητικής αθλειότητος.
Το ζήτημα της διαδοχής στον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξάνδρειας έρχεται σε μια εποχή όπου και το αντιοχικό ζήτημα βρίσκεται στην κορύφωσή του με την εκλογή του πρώτου στα νεότερα χρόνια Άραβα Πατριάρχη στην Αντιόχεια, ενώ κλίμα απεσιοδοξίας καλύπτει τον ελληνικό κόσμο και ιδιαίτερα τους κύκλους γύρω από την εταιρεία Ελληνισμός. Η εθνική ήττα στην Αντιόχεια οδηγεί σε εθνική εγρήγορση για την Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια ως κορυφαίο κέντρο της ελληνικής διασποράς θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως το δεύτερο μετά την Αθήνα κέντρο της ελληνικής εθνικής αντίδρασης σε όλα όσα συνέβαιναν στα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Ανατολής λόγω της υποκινούμενης από τους Ρώσους ανάπτυξης του αραβικού εθνικισμού. Το κέντρο αυτό θα αποτελούσε το ανάγχωμα σε κάθε ενέργεια σε βάρος του ελληνισμού στη Μέση Ανατολή. Θα συσπήρωνε τον ελληνισμό και θα οδηγούσε στη διάσωση των ιστορικών ελληνικών δικαίων στην περιοχή. Σε δημοσίευμα του 1899 σημειώνεται «Και πρέπει να νικήσουμε την Αλεξανδρία, όπως κερδίσουμε ένα αντιστάθμισμα της εν Δαμασκό αποτυχίας, όπως εμπεδώσουμε εν επιστερεών βάσεων των βωμών της θρησκείας των πατέρων ημών, εφούσιν το της πίστεως καίει και το της ελληνικής πατρίδος θυμίαμα. Διότι εκεί πολεμούνται οι Ρώσοι ταύτη σκοπού την εξαφάνιση, διότι άνευ του σκοπού τούτου ουδής λόγος υπήρχε να εχθέρονται εκκλησίαν ή τη συνεκή δικήν των». Η υποψηφιότητα του Ναζαρέτ Φωτίου Πέρογλου, εψηφισμένου μια εικοσαετία πριν ως Πατριάρχου Ιεροσολύμων, φαντάζει πιο ιδανική για τα εθνικά συμφέροντα σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Μέσης Ανατολής. Πάντες πιστεύουσε ότι ο Φώτιος θα κλεήσει τον θρόνο της Αλεξανδρίας, ότι και εξ Αλεξανδρίας, επ' του περιβλέπτου εκείνου θρόνου καθήμενος ο Φώτιος, θα επιδράσει ευεργετικώς υπέρ των δικαίων της ελληνικής εκκλησίας εν το Αγίο Τάφο. Τι ούτων αρετών μες τόσο ανήρ, δεν θα εγκαταλείπει αφρούρητον την ελληνική εκκλησία εν Παλαιστίνη. Με το ψευδώνυμο Αγιοπολίτης δημοσιεύεται τον Ιανουάριο του 1900 άρθρο σχετικά με την εκλογή του Φωτίου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξανδρίας. Επειδή είναι γνωστό από την μέχρι τώρα έρευνα ότι ο Μελέτης Μεταξάκης κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο Αγιοταφίτης, πιθανολογούμε ότι πίσω από τα άλλα δύο ψευδώνυμα, Αγιοπολίτης και Ιεροσολυμίτης, με τα οποία δημοσιεύονται αρκετά άρθρα, κρύβονται Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και Γρηγόριος Παπαμιχαήλ. Τα ψευδώνυμα αυτά τα συναντούμε τόσο στον Πάντενο, όσο και σε έντυπα των Αθηνών. Το παραπάνω άρθρο του Αγιοπολίτη, αφού επαινεί το χαρακτήρα του Φωτίου, η ευγενής φιλοδοξία είναι το ελαττήριον όλης αυτού της δράσεως. Η δε φιλοπατρία τόσο υπερβολική, ώστε Πολάκης κατέστη ύποπτος και αυτή τη υψηλή πύλη. Επανσλαβιστική προπαγάνδα του τον θεωρούσε ως τον θανασιμότερον εχθρών αυτών εχθρών μεταξύ των Ελλήνων κληρικών. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι ο Φώτιος είναι εκ των ανδρών εκείνων ή την μεγαλουργούσε μόνον ως άρχοντες, ουχή δε ως αρχόμενη. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο παραπάνω άρθρο υποδεικνύεται και το πρόγραμμα που οφείλει ο Φώτιος ως Πατριάρχης να εφαρμόσει στην Εκκλησία της Αλεξανδρίας. Το άρθρο καταγράφει ξεκάθαρα την οπτική και την ιδεολογία της ομάδας Μεταξάκη Παπαδόπουλου ήδη από το 1900. Πρέπει να σκεφτεί περί των σχέσεών του προς τας μικροαιρέσεις των Κοπτών και των Αβυσσινίων. Προπολού ήδη παρατηρήθη τάσεις των Κοπτών για να προσεγγίσωση προς την Ορθοδοξία. Δεν θα ήταν ο άσκοπον εάν κατεβάλλετο πραγματική της ενέργεια, ώστε αν όχι πάντες, πολύ τουλάχιστον εξ αυτών, προσαρτηθώσει στην Ορθοδοξία. Δια της προσιλητήσεως τούτων στην Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός εν Αιγύπτο θα καταλάβει έτη σπουδαιωτέραν θέση. Η ιδέα Βυσσίνη είναι τη αληθεία κρίμα να παραμεληθώσει επί τιού των χρόνων υπό των Ορθοδόξων της Αλεξανδρίας Πατριαρχών, αφού και αυτοί πολλάκι σε επιθύμησαν να ανανεώσουν με θυμάς τας προτέρας φιλικά σχέσεις ή την εσφαίνεται ου προπολού διακόπησαν. Τους Αβυσσινίους οφείλουμε επιπλέον να προσετεριστόμεν για να μην δυνηθώσει να υποφεληθώσει αυτούς οι Ρώσοι ή την από πολλού παρά αυτοί εργάζονται. Ο Αγιοπολίτης αρθρογράφος συνεχίζει. Εν τη Αλεξανδρία δίνανται ευκολότερον να συναντηθώσει η ελληνική και η αγγλική εκκλησία και ανετότερον να συνεργαστώσει. Πρέπει να ληφθεί υπό σπουδαία ανόψη το ζήτημα τούτο υπό του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, διότι πάντες πλέον γνωρίζουμε ότι σήμερα τουλάχιστον τα συμφέροντα ημών εν της πλήστης συναντώνται προς τα αγγλικά. Για την πολιτική δέως προς το αντιοχικό, πρέπει να δειχθεί ότι ο αποκαλούμενος Πατριάρχης Αντιοχίας, ενώντας το μελέτιο του Μάνη, αντικανονικώς εξελέγει και είναι επιβίτορ και οφείλει να καθαιρεθεί αυτός και εκλέξαντες αυτόν. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα ως τάχιστα, διότι η επιβράδυνση εν της θειού της είναι πάντοτε βλαβερά. Ενώ αυτά γράφονται στο άρθρο, το οποίο αν δεν γράφτηκε από τον ίδιο, εκφράζει ωστόσο τις θέσεις του στην ιστορία του για την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος είναι φιδωλός για την εποχή αυτή.
Χαρακτηριστικά, ενώ για τη μεγάλη εσωτερική αναταραχή, η οποία προκλήθηκε από την ασθένεια του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Νικάνορα 1866-1869, αφιερώνει στην ιστορία του αρκετές σελίδες με πολλές λεπτομέρειες, εντούτοις στην αναφορά του στην Πατριαρχία του Φωτίου Πέρογλου, με τον οποίο συνδεόταν μάλιστα, δείχνει αρκετά συγκρατημένος. Η μόνη αναφορά στο ζήτημα της διαδοχής του Σοφρονίου γίνεται με αφορμή τις εντάσεις που προκλήθηκαν μεταξύ των δύο Ορθοδόξων κοινοτήτων της Αλεξανδρίας, της Ελληνικής και της Ιεροορθόδοξης. Ενδεχομένως η θέση του ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών και οι πολιτικές στην Αθήνα να μην του επέτρεπαν τη λεπτομερή ανασχόληση με την εποχή αυτή. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να σταθούμε σε κάποιες μικρές παρατηρήσεις του, όπως για παράδειγμα η αναφορά του στην έλλειψη λειτουργίας συνοδικού θεσμού. Παρατηρήθηκε, έγινε το πρωί μια κάποια νομίζω ερώτηση σχετικά με το ενδιαφέρον του για τη λειτουργία του συνοδικού θεσμού, και εδώ φαίνεται σχετικά με την Αλεξάνδρεια. Των αριθμών αυτών, δηλαδή των αρχιερέων του θρόνου, ύφξησε ο Φώτιος, χωρίς όμως να επιληφθεί οργανώσεως τεινός του συνοδικού θεσμού. Σπανιότατα αυτή και όλος εκτάκτος σε καλεί το υπ' αυτού η συνεδρίαν. Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι στην ιστορία του δεν κάνει καμιά αναφορά, πιστεύω δικαιολογημένα, στο πρόσωπο του Πενταπόλεως Δεκταρίου, τον οποίο και διαδέχτηκε στη διεύθυνση Ριζαρίου, αλλά και ούτε στον αντίπαλό του με αφορμή το παλαιό ημερολογητικό αργότερα ζήτημα, Γερμανό με Αυρωμάτη, στη συνέχεια Μητροπολίτη Δημητριάδος, τον οποίο ο Αλεξανδρίας Σοφρόνιος, λίγους μήνες πριν το θάνατό του, τον αποκαλούσε ως στήλον και σέμνομα του Αλεξανδρίνου θρόνου. Στα τέλη του 1908, νέα προβλήματα στην περιοχή δημιουργεί η αποπομπή του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Δαμιανού. Πρωταγωνιστής από το παρασκήνιο όμως, σε αυτή τη νέα κρίση που προέκυψε, ήταν ο γραμματέας της Συνόδου Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Μεταξάκης. Ο Μελέτιος ως αρχιγραμματέας της Συνόδου ήταν το πρόσωπο που χειρίζονταν σχεδόν όλες τις υποθέσεις του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων και ο οποίος απολάμβανε την απόλυτη εμπιστοσύνη του Πατριάρχου Δαμιανού. Μαζί με τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και τον Γρηγόριο Παπαμιχαήλ και άλλους, αποτέλεσαν ένα δίκτυο εξουσίας με σαφή εθνικό προσανατολισμό. Ο αποκλεισμός τους από υψηλότερες θέσεις μέσα στην αγιοταφική αδελφότητα τους οδήγησε στην απόφαση και μοναδική ίσως λύση να προχωρήσουν στην αποπομπή του Ιεροσολύμων Δαμιανού από τον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο χειρισμός του τοπικού ζητήματος των Αραβοορθοδόξων της Παλαιστίνης τους έδωσε το πρόσχημα που ζητούσαν. Ο Μελέτιος μετέβη κρυφά στην Αλεξάνδρεια τον Νοέμβριο του 1908, όπου έλαβε τη στήριξη του Αλεξανδρίας Φωτίου, του από Ναζαρέτ, όπως υπόθηκε, ο οποίος φαίνεται ότι διατηρούσε ακόμα σημαντική επιρροή στην αγιοταφική αδελφότητα. Οι αντίπαλοι του Φωτίου θεωρούσαν ότι το όλο εγχείρημα της απομάκρυνσης του Πατριάρχη Δαμιανού οργανώθηκε πρώτα στην Αλεξάνδρεια. Ο Φώτιος, προσδοκώντας πιθανόν τη μετακίνησή του από την Αλεξάνδρεια στο θρόνο των Ιεροσολύμων, στον οποίο είχε εκλεγεί εξάλλου Πατριάρχης σε ηλικία 29 ετών, χωρίς όμως ποτέ να διοριστεί, και ως πρώην αγιοταφήτης συνεργάστηκε με τους αντιπάλους του Ιεροσολύμων Δαμιανού, ανάμεσά τους και με τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, και διέγραψε τον Δαμιανό από τα εκκλησιαστικά δίπτυχα, δημιουργώντας έτσι μείζον θέμα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, καθώς αναμίχθηκαν τα υπόλοιπα πατριαρχία, κυβερνήσεις και διπλωματικές αντιπροσωπείες. Η εκδίωξη του ελληνικού κλήρου από την Αντιόχεια που είχε προηγηθεί το 1899 οδήγησε την ελληνική ιεραρχία των Ιεροσολύμων να είναι εξαιρετικά προσεκτική. Γενικά, οι δύο εκκλησιαστικές κρίσεις είχαν σημαντικές ομοιότητες, παρότι το ιστορικό πλαίσιο ήταν εντελώς διαφορετικό μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων το καλοκαίρι του 1908. Οι Νεοτούρκοι κάλεσαν τους Ορθοδόξους αραβικής καταγωγής να ξεκινήσουν μια νέα εκστρατεία για μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη διοίκηση και τις υποθέσεις του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Επιπλέον, υπήρχαν δύο βασικές διαφορές μεταξύ των δύο υποθέσεων Αντιοχίας και Ιερουσαλήμ. Η πρώτη ήταν ότι ο ανώτερος κλήρος στην Εκκλησία της Αντιόχειας δεν αποτελούνταν αποκλειστικά από Έλληνες όπως στην Ιερουσαλήμ, αλλά περιλαμβάνονταν και αρκετοί Άραβες που κατήχαν μάλιστα σημαντικές θέσεις στην εκκλησιαστική διοίκησή της. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δύσκολο για αυτούς να εξαναγκάσουν σε παραίτηση το 1899 τον ελληνικής καταγωγής αγιοταφήτη Πατριάρχη Αντιοχίας Πυρίδωνα. Μια δεύτερη πιθανή διαφορά ήταν ότι το καθεστώς της Παλαιστίνης ήταν από πολιτική άποψη για τις μεγάλες δυνάμεις πιο σημαντικό από αυτό της Συρίας, επειδή η Ιερουσαλήμ, λόγω της συμβολικής της αξίας, κινούσε το ενδιαφέρον των δυτικών δυνάμεων, οι οποίες παρενέβησαν προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα προνόμια των συνδεδεμένων με αυτές εκκλησιών πάνω στους Αγίους Τόπους. Πρώιμο δημοσίευμα του 1900 αναφέρει σχετικά: η ελληνική εκκλησία θα σωθεί εν Παλαιστίνη των βδελιρών της ρωσικής πολιτικής επιθέσεων χάρη στην αντιζηλία των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας. Μια σύγκριση μεταξύ των δύο κρίσεων,
Αντιόχεια το 1899 και Ιερουσαλήμων 10 χρόνια αργότερα το 1909, δείχνει ότι η διατήρηση του θρησκευτικού στάτους στην Ιερουσαλήμ ήταν κατά πολύ πιο σημαντική για την εγχώρια και τη διεθνή πολιτική από την πάλη για την εξουσία μεταξύ των αντιτιθέμενων εθνοτικών φατριών στην Εκκλησία της Συρίας. Η διαφορετική στάση των Ρώσων σε σχέση με τις δύο αυτές κρίσεις μπορεί να είναι ενδεικτική του σημείου αυτού. Ενώ οι Ρώσοι υποστήριξαν τον αραβικό αγώνα στη Συρία σε όλη τη διαδρομή του μέχρι την άνοδο του μελετίου του Μάνη στο θρόνο της Αντιόχειας, φαίνεται ότι ο μεγάλος ρωσικός στόχος για την Ιερουσαλήμ δεν ήταν η άμεση αραβοποίηση του Πατριαρχείου της. Ο Πατριάρχης Δαμιανός, για να διατηρήσει τη θέση του, βρήκε συμμάχους στον Ιθαγενή Ορθόδοξο πληθυσμό, υποσχόμενος την ικανοποίηση των ετοιμάτων του. Το τοπικό Ορθόδοξο αραβόφωνο στοιχείο τον θεωρούσε ως το μικρότερο κακό σε σύγκριση με την ομάδα Μεταξάκη Παπαδόπουλου. Έτσι, κατέστη σαφές ότι η θέση του Δαμιανού έναντι των αμφισβητιών του ενισχύθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Κατά συνέπεια, η αποδοχή ενός συμβιβασμού, ο οποίος και έγινε, ή μάλλον επιβλήθηκε, ήταν ο μοναδικός τρόπος για να εξασφαλίσει τελικά ότι οι Έλληνες θα παραμείνουν στον πατριαρχικό θρόνο της Αγίας Πόλης. Το φάντασμα της Αντιόχειας είχε στοιχειώσει στον ελληνικό κλήρο της Ιερουσαλήμ. Ο Δαμιανός επέστρεψε στην έδρα του στα τέλη Φεβρουαρίου του 1909. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν να κάνει το Ρώσο πρόξενο Κρούγκλοφ επίτιμο μέλος της Αγιοταυτικής Αδελφότητας, γεγονός που λέει πολλά. Ταυτόχρονα, τα κύρια στοιχεία της αντιπολίτευσης, τα οποία αρνήθηκαν το συμβιβασμό, δηλαδή Μελέτιος Μεταξάκης, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, αυτοεξορίστηκαν στο μοναδικό εναπομείναντα σύμμαχό τους, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, η ιστορία του για την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, δεν κρύβει την πικρία του, ιδίως για το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, αλλά και για την απομάκρυνσή του από εκεί μετά την τελική επικράτηση του Πατριάρχη Δαμιανού, την οποία όμως δεν αναφέρει. Σημειώνει όμως για τη σχολή τι επετελέστη κατά την τελευταία αυτή περίοδο 1893-1909, απόκειται άλλης να υπόσυν. Οι απελαθέντες αγιοταφίτες Μελέτης Μεταξάκης και Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1909 μετέφυσαν αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, ώστε από κοντά να συνεννοηθούν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ III και τον Αλεξανδρίας Φώτιο, που βρισκόταν και εκείνο στην πρωτεύουσα για το ζήτημα των Ιερουσαλήμων. Από την Κωνσταντινούπολη αποστέλουν επιστολή στους αγιοταφίτες της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν σε συμβιβασμό και την αποδοχή του Πατριάρχη Δαμιανού, υποσχόμενοι, άμα συνελθόντες εκ της ανεκφράστου ταραχής, η σύνδια του άλογου της καρδίας περίλθομεν, με τα όριμο σκέψην αποφασίσαμεν να εμείνουμε να κραδάντος και ακλονίτος εν τη ιδέα ότι η Εκκλησία Ιερουσαλήμων πρέπει να απαλλαγεί εκ παντός τρόπου το συντομότερον του επιβάτου αυτής, διότι από τις 16 Φεβρουαρίου μόνον επιβάτην και εκβιαστήν θα ονομάζει αυτόν η ιστορία της Εκκλησίας. Ωστόσο, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, όταν γράφει την ιστορία των Ιερουσαλήμων, αποφεύγει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Στην Αίγυπτο, όπου κατέφυγαν στη συνέχεια, για να δεχτεί από την Ομογένεια και τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Φώτιο. Εκεί, με διαλέξεις και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη πάνω στα ζητήματα που απασχολούσαν τα Πατριαρχεία της Ανατολής και κυρίως την προάσπιση των εθνικών δικαίων. Το περιοδικό Ελληνισμός παρακολούθησε την Ιεροσολυμίτικη κρίση του 1909, παίρνοντας σαφή θέση κατά του Πατριάρχου Δαμιανού, χαρακτηρίζοντάς τον ως όργανο των ασεβών πασλαβιστών, παραγνωρίζοντα τα δίκαια του ελληνικού λαού, δηλαδή για όσα τον κατηγορούσαν και αντίπαλοι του στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Η εταιρεία Ελληνισμός στάθηκε από την αρχή στο πλευρό των εκδιωχθέντων Μεταξάκη και Παπαδόπουλου, χαρακτηρίζοντάς τους ως πατριώτες και ζηλωτές της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια του Ιεροσολυμίτικου ζητήματος του 1909, το περιοδικό Πάντενος, παρά το θεολογικό του χαρακτήρα, εξελίχθηκε και αυτό σε μαχητικό όργανο κατά του Πατριάρχου Δαμιανού. Τα άρθρα του αντανακλούσαν τις απόψεις τόσο του Αλεξανδρίας Φωτίου, που επωφθαλμιούσε το θρόνο των Ιερουσαλήμων, αλλά και των δύο κορυφαίων της κρίσης που προκάλεσε η αποπομπή του Δαμιανού, δηλαδή του Μελετίου Μεταξάκη και του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου. Ο προαναφερθής παραπάνω γεωπολίτης, αναφερόμενος στον Πατριάρχη Δαμιανό, σημειώνει σε άρθρο του: διέλειψη συναισθήσεως των ευθυνών του πατριαρχικού αξιώματος περιήγαγε τα πράγματα εις το χείλος της καταστροφής. Διότι εκ κακής αυτού προθέσεως τα αξιώματα του έθνους και των ιερών προσκυνημάτων απολέστησαν. Στην αντίκρωση των επιχειρημάτων και απαιτήσεων των αραβοφών Ορθοδόξων, οι συγγραφείς των σχετικών άρθρων αναφέρονται σε ευτελή ιδιοτέλεια των προτεργατών, εννοώντας προφανώς την εξαγορά τους από το άφθονο ρωσικό χρήμα. Η πρόσληψη των εκδιωχθέντων αγιοταφητών από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας ήταν φυσικά ευεργετική για αυτή, καθώς τελεχώθηκε με αξιόλογα και μορφωμένα στελέχη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου, ο Μεταξάκης όπως και ο Αλεξανδρίας Φώτιος φέρονταν
εάν επιτύχαν η αποπομπή του Πατριάρχη Δαμιανού τον Ιανουάριο του 1909 ως υποψήφιοι για το θρόνο των Ιεροσολύμων. Η εκλογή μάλιστα του Μεταξάκη ως Πατριάρχη Ιεροσολύμων θα έσωζε το θρόνο προς τον οποίο στρέφονται οι βλέψεις τόσων και τόσων ισχυρών, σημειώνει ο ορθογράφος με το ψευδώνυμο Ιεροσολυμίτης. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ολοκληρώνοντας λίγα χρόνια πριν το θάνατό του την ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρίας και δημοσιεύοντάς την στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο της Αλεξάνδρειας του 1935, χαρακτηρίζει στο πρόλογό του το έργο ως αντικειμενική έκθεση και αναπαράσταση του ιστορικού παρελθόντος της μεγάλης ταύτης και ενδόξου Εκκλησίας, άμα δε και περιγραφή της συγχρόνου αυτής καταστάσεως και υπόδειξη των απασχολούντων αυτής ζητημάτων. Και πράγματι το επιχειρεί και το καταφέρνει δουλεύοντας επιστημονικά σε όλα του τα έργα. Ενώ όμως αναφέρεται με αρκετή λεπτομέρεια στα γεγονότα του 19ου αιώνα, την αποφεύγει σε αυτά των αρχών του 20ου αιώνα και μάλιστα σε όσα ο ίδιος έζησε και τα σχολίασε στα ανώνυμα έργα του. Στα οποία τολμά και σχολιάζει. Ενώ όμως αναφέρεται με αρκετή λεπτομέρεια στα γεγονότα του 19ου αιώνα, την αποφεύγει σε αυτά των αρχών του 20ου και μάλιστα σε όσα ο ίδιος έζησε. Αντίθετα, στα ανώνυμα έργα του, τολμά και σχολιάζει όσα έζησε και βίωσε. Περνά τους στόχους, την οπτική και την ιδεολογία του. Η εντόπιση όλων των δημοσιευμάτων του που δημοσιεύτηκαν ανώνυμα ή με ψευδώνυμο θα μας βοηθήσει στο να ολοκληρώσουμε την εικόνα μας για την προσωπικότητά του και για την εποχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Μπάκα. Είναι πραγματικά πολύ, συμπληρώνει πάρα πολύ κέρια την εικόνα για το ιστοριογραφικό έργο και η γνώση του εκκλησιαστικοπολιτικού ή και σκέτα πολιτικού περιβάλλοντος της εποχής εκείνης του 19ου και του αρχών του 20ου αιώνα. Οπότε γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε και για τα ντεσιντεράτα στο τέλος, ας πούμε, τι μπορεί ακόμη στην έρευνα να προσθεθεί. Και να περάσουμε στον κύριο Νίκο Κουρεμένο, και τον οποίο, όπως βλέπετε, γράφεται στο πρόγραμμα διδάκτρο κοπτικών σπουδών. Ο κύριος Κουρεμένος είναι κάτοχος μάστερ της θεολογικής μας σχολής και κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στην Ιταλία, όπου έκανε εκεί το διδακτορικό του για ένα θέμα κοπτικής, έκδοση ενός έργου κοπτικού, κριτική έκδοση ενός ανέκδοτου κοπτικού αγιολογικού έργου. Και είναι σε αυτά τα πράγματα ειδικευμένος. Θα μπορούσα να πω καυχόμενος ότι εν τίνη μέτρο είναι και μαθητής μου και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτό που είναι εδώ και μας βοηθάει και στη σχολή σε διάφορα πράγματα που αφορούν τα κοπτικά και γενικά τις ανατολικές εκκλησίες. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να κατακλείσουμε αυτή την συζήτηση για τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και για το θέμα των αρχαίων ανατολικών εκκλησιών, όπως λέγονται, αρχαίες ανατολικές εκκλησίες. Είναι οι Oriental Orthodox Churches, λέγονται στην διεθνή ορολογία, και αφορούν ακριβώς εκείνες τις κοινότητες πίστεως στην Ανατολή που δεν είναι συνδεδεμένες με την Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι οι ντόπιες που αποκόπησαν λίγο ή πολύ την περίοδο της Τρίτης και κυρίως μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Οπότε και σας ακούμε, κύριε Κουρεμένο. Σεβασμιότατε, σεβαστέ Πάτερ, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω την ανάγνωση της εισήγησης και αφού ευχαριστήσω τους οργανωτές του συνεδρίου για την συμπερίληψή μου ανάμεσα στους εισηγητές, μου ζητήθηκε να αναγνώσω έναν χαιρετισμό από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη, ο οποίος ως πρόεδρος του Κέντρου Οικουμενικών Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου, θέλει να χαιρετήσει την ημερίδα της Ακαδημίας Βόλου, την αφιερωμένη στον πνευματικό μέντορα του Μητροπολίτου Παντελεήμων Παπαγεωργίου, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεχθέντα στο Διεθνές Συνέδριο στην Έδεσα το 2006, όχι μόνο τον χειροτώνησε βοηθό επίσκοπο Ταλαντίου το 1936, όχι μόνο του είχε αναθέσει τη διεύθυνση της τότε ιδρυθήσας Αποστολικής Διακονίας, αλλά μέχρι την εκλογή του Παντελεήμωνα στην τότε Μητρόπολη Εδέσης και Πέλης, ουσιαστικά του είχε αναθέσει και την διοίκηση της Αχανούς τότε Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αυτά για τον χαιρετισμό. Με μια πρώτη ματιά στο πολυσχηδές και ογκοδέστατο επιστημονικό έργο που κατέλειπε, φαίνεται πως ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος δεν ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη της ιστορίας και του πνευματικού βίου των λεγόμενων αρχαίων ανατολικών εκκλησιών.
Με τον όρο αυτό εννοούμε εδώ το σύνολο των χριστιανικών εκείνων κοινοτήτων, οι οποίες κατά τη διάρκεια των χριστολογικών ερίδων της πρώτης χιλιετίας αποκόπηκαν από την εκκλησιαστική κοινωνία της μεγάλης αδιαίρετης εκκλησίας και με την πάροδο του χρόνου διαμόρφωσαν ξεχωριστές εκκλησιαστικές κοινότητες με δική τους παράλληλη ιεραρχική δομή, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη θεολογική γραμματεία και εν γέννη πνευματικότητα. Η ενασχόληση ωστόσο με τη συγγραφή της επιμέρους ιστορίας των εκκλησιών της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας παρήχε στο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο την ευκαιρία να προσεγγίσει και να αξιολογήσει ορισμένες πτυχές της ιστορικής εξέλιξης και της ιδιαίτερης θεολογικής παραγωγής συγκεκριμένων αρχαίων ανατολικών παραδόσεων που συνδέουν άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο την πνευματική τους πορεία είτε με την πόλη της Αλεξάνδρειας είτε με εκείνη της Αντιόχειας. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε από τα δύο μνημειώδη αυτά έργα του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου τις βασικές πληροφορίες που αντλούμε σχετικά με την ιστορία και τον πνευματικό βίο των αρχαίων ανατολικών εκκλησιών και θα επιχειρήσουμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο των αναφορών, να εντοπίσουμε τις πηγές και τα βοηθήματα που χρησιμοποίησε καθώς και τις βασικές αρχές με τις οποίες ο ακάματος αυτός εκκλησιαστικός ιστορικός προσέγγισε κάθε μία από τις εκκλησιαστικές αυτές παραδόσεις. Για τη Συριακή παράδοση. Ο Παπαδόπουλος, στα πλαίσια της εξέτασης του φαινομένου της διάδοσης και εξάπλωσης του χριστιανισμού στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας, δεν παραλείπει να αναφερθεί στο μικρό ανεξάρτητο βασίλειο της Ορσοϊνής, με πρωτεύουσα την Έδεσα, που παρεμβαλόταν ανάμεσα στα σύνορα Ρωμαϊκής και Περσικής Αυτοκρατορίας, στο οποίο ήδη από τον 2ο αιώνα είχε διαδοθεί ο χριστιανισμός. Έχοντας σαν κύρια βοηθήματα τα έργα των Ρουμπέν Ντιβάλ και Ζωζέφ Τιξερόν, παραθέτει τους θρύλους σχετικά με την αλληλογραφία μεταξύ Αυγάρου Πέμπτου και Ιησού, καθώς και το κήρυγμα του Αποστόλου Θωμά στην Έδεσα, αλλά αποδίδει καθοριστική σημασία στην αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του βασιλείου της Ορσοϊνής από τον βασιλέα Αύγαρο τον Ένατο στις αρχές του 3ου αιώνα. Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο είναι η αναγνώριση από τον Παπαδόπουλο του ιδιαίτερου χαρακτήρα του χριστιανισμού της Έδεσας, ο οποίος, εντός εισαγωγικών, ανεπτύσσεται υπό των Συριακών τύπων, με αποτέλεσμα η πόλη της Έδεσας να καταστεί το κέντρο και η Μητρόπολη της Εθνικής Συριακής Εκκλησίας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ιδιαίτερο στοιχείο που διαφοροποιούσε τη μορφή του χριστιανισμού στην Έδεσα και στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας και Μεσοποταμίας δεν ήταν άλλο από το εκφραστικό μέσο που αυτός χρησιμοποιούσε. Με άλλα λόγια, η Συριακή γλώσσα. Με βοήθημα το θεμελιώδες και κορυφαίο για την εποχή το εγχειρίδιο Συριακής Γραμματείας του Ντιβάλ, ο Παπαδόπουλος επισημαίνει ορθώς ότι η Συριακή, ως διάλεκτος της Αραμαϊκής, είχε ως κοιτίδα της την Έδεσα και εξαπλώθηκε στις περιοχές της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος υπήρξε τέκνο της εποχής του. Με άλλα λόγια, αποδέχεται ως ιστορικό υποκείμενο τον Ελληνισμό και προσπαθεί να καταδείξει με το επιχείρημα της χρήσης της ελληνικής ως διοικητικής γλώσσας την επίδραση και επικράτηση του ελληνικού πνεύματος στην περιοχή της Συρίας μέχρι και την αρχή της αραβικής κυριαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, προβαίνει και σε μια, ας μου επιτραπεί όρος, ανεπίτρεπτη ιστορική και φιλολογική ανακρίβεια, ισχυριζόμενος ότι η Συριακή εγγράφεται το ελληνιστή, διότι γλώσσα των μορφωμένων ή το η ελληνική. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε καμία άμεση ή έστω έμεση μαρτυρία που να πιστοποιεί τη χρήση της Συριακής γλώσσας με ελληνική γραφή. Αυτή ίσως είναι και η μοναδική ανακρίβεια που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο ιστοριογραφικό έργο του Παπαδόπουλου που αφορά τις αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες. Εκτός από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Συριακού Χριστιανισμού και τη χρήση της Συριακής γλώσσας, αξίζει να επισημανθεί και η ορολογία που χρησιμοποιεί ο Παπαδόπουλος για να περιγράψει την προχαλκιδόνια χριστιανική κοινότητα της Συρίας. Άλλοτε την ονομάζει Ιακωβητική Εκκλησία, από το όνομα του Ιακώβου Βαραδαίου, στον οποίο πιστώνει την ίδρυση και την οργάνωσή της, άλλοτε δε Συριακή, αποδίδοντάς της εθνολογικά χαρακτηριστικά, καθώς αιτιολογεί ότι αυτή απετελέστη κυρίως εκ των Ιθαγενών Σύρων και των Αράβων. Από την άλλη μεριά, υποστηρίζει ότι οι ελληνόφωνοι χριστιανοί της Συρίας παρέμειναν Ορθόδοξοι και αποκαλούνταν από τους μονοφυσίτες ως βασιλικοί ή μελχίτες, από τη συριακή λέξη «μάλχο» που σημαίνει «βασιλιάς», επειδή πρέζευαν το ίδιο δόγμα με την πολιτική διοίκηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σε συνάφεια με τα παραπάνω, ο Παπαδόπουλος αρνείται τη συριακή καταγωγή των μελχιτών, λαμβάνοντας θέση στο ζήτημα της εθνικής καταγωγής των Αράβων χριστιανών, όπως πολύ εύστοχα επισήμανε και ο κύριος Μπάκας, που γνώρισε ιδιαίτερη έξαρση στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, συντασσόμενος ουσιαστικά με την άποψη του ιστορικού Παύλου Καρολίδη σχετικά με την ελληνική καταγωγή των μελχιτών.
σε ό,τι αφορά την αραβική κατάκτηση της Συρίας και τη στάση των προχαλκιδονίων χριστιανών έναντι των Αράβων, ο Παπαδόπουλος, στηριζόμενος κυρίως στις θέσεις του Ρώσου ιστορικού Βασίλειεφ, απολυτοποιεί το εθνολογικό κριτήριο, υποστηρίζοντας ότι οι Σύριοι και Άραβες μονοφυσίτες εμίσουν τους Έλληνες και γι' αυτό το λόγο η ραγδαία και κεραυνοβόλος επιδρομή των Αράβων, ιδίως εν Συρία, δεν συνήντησε σοβαράν αντίσταση. Έβρε δέτας εν τη χώρα εκείνης συνθήκας λίαν ευνοϊκάς προς επικράτηση. Προς επίρρωση μάλιστα του επιχειρήματος, παραθέτει ένα χωρίο του Σιροϊακοβίτη χρονικογράφου του 13ου αιώνα Βαρευραίου, σύμφωνα με το οποίο ο Θεός εκδικήσεων, λέει ο Βαρευραίος, απέστειλε τους Άραβας προς απολύτρωση ημών από των Ελλήνων. Ουδαμός απεδόθησαν οι σημάς οι ναοί, διότι έκαστος εκράτησεν ό,τι κατήχε, αλλά απειλάγημεν τουλάχιστον τη σκληρότητος και του εναντίον ημών μίσους των Ελλήνων. Η θέση αυτή του Βαρευραίου, ωστόσο, πιθανότατα εκφράζει την ιστορική αντίληψη των Σιροακοβιτών του 13ου αιώνα, καθώς η σύγχρονη έρευνα δεν αποδέχεται πλέον την ύπαρξη εθνικής αυτοσυνειδησίας στους προχαλκιδόνιους χριστιανούς τον 7ο και τον 8ο αιώνα. Σχετικά με την στάση των Αράβων έναντι του χριστιανικού πληθυσμού, ο Παπαδόπουλος τάσεται με την άποψη που υποστηρίζει τη μεροληψία των χαλιφών υπέρ των Σιροϊακοβιτών, η οποία επέφερε ως αποτέλεσμα κάποια σχετική ακμή της ελόγου Εκκλησίας, ιδίως κατά τους πρώτους αιώνες της αραβικής κατάκτησης. Ωστόσο, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις καταπιέσεις που υφίστανται οι προχαλκιδόνοι χριστιανοί από την αραβική διοίκηση, αλλά και στις εσωτερικές έρηδες που οδήγησαν από τα τέλη του 13ου αιώνα στην ταυτόχρονη ύπαρξη τριών πατριαρχών με παράλληλη ιεραρχία, γεγονότα που συνετέλεσαν στην εξασθένιση της Σιροϊακοβητικής Εκκλησίας κατά τον 13ο και 14ο αιώνα. Ιδιαίτερη σημασία είναι η αναφορά του Παπαδόπουλου στη θεολογική γραμματιακή παραγωγή στη Συριακή γλώσσα, η οποία στηρίζεται κυρίως στις ιστορίες της Συριακής γραμματείας των Ρουμπέν Ντιβάλ και του Καρλ Αντών Μπάουμσταρκ. Ο Παπαδόπουλος, ακολουθώντας την κλασική διαίρεση της εποχής του, χωρίζει την ιστορία της Συριακής γραμματείας σε τρεις περιόδους. Από τις απαρχές μέχρι το 451, την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο δηλαδή, από το 451 μέχρι το 636, την αραβική εισβολή, και από το 636 μέχρι και το 13ο αιώνα. Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίοδο της μεγάλης αδιαίρετης εκκλησίας, αναφέρεται στον εισηγητή της Συριακής πνευματικότητας Αφραάτη και τον κορυφαίο υμνογράφο Εφραίμ το Σύρο, καθώς επίσης και στον ιστορικό του 5ου αιώνα Μαρούθα, ο οποίος συνέταξε μαρτυρολόγιο τον επί Σαπόρ του Δευτέρου Πέρση βασιλιά Διογμό και ιστορία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Σχετικά με τη δεύτερη περίοδο, διακρίνει με ομολογιακά κριτήρια του συγγραφείς σε μονοφυσίτες και νεστοριανούς, ενώ συγχαίει τους ευρύτατα διαδεδομένους γεωγραφικούς τίτλους, αφού αποκαλεί τους νεστοριανούς δυτικούς και τους μονοφυσίτες ανατολικούς και όχι αντίστροφα, όπως είναι και το ορθό. Αυτή ίσως είναι η δεύτερη ανακρίβεια που που βρίσκει κανείς τα έργα του Παπαδόπουλου. Από τους μονοφυσίτες αναφέρεται ιδιαίτερα στον Ιάκωβο Σαρού, που διακρίθηκε για το ομιλητικό του έργο, στο Ζαχαρία τον Ρήτορα, τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ιωάννη Εφέσου και στον Φιλόξενο Ιεραπόλεως. Από τους νεστοριανούς αναφέρεται στον Βαρσουμά επίσκοπο Νίσιβης, στον οποίο εκτός από ύμνη και επιστολές αποδίδεται και ο εσωτερικός κανονισμός της σχολής της Νίσιβης, τον Αρσί, από τις αρχές του 6ου αιώνα, με το ευάριθμο ερμηνευτικό και ομιλητικό έργο, τον Βαβαίο, τέλη 6ου με αρχές 7ου αιώνα, ηγούμενο της Μονής Ίσλα, καθώς και στον Ισάκ το Σύρο, με την πλούσια ασκητική γραμματιακή παραγωγή. Από την τρίτη περίοδο, διακρίνει κυρίως τους μονοφυσίτες συγγραφείς και ιδιαίτερα τον χρονικογράφο Μιχαήλ το Σύρο και τον Ιάκωβο Μπαρσαλίμπη, που στη συνέχεια μετονομάστηκε Διονύσιος. Διονύσιος Μπαρσαλίμπη είναι πιο γνωστός, όταν εξελέγει επίσκοπος Μαράς. Η αναφορά του στους συγγραφείς της Συριακής Γραμματείας δεν ήταν διεξοδική ωστόσο, καθώς όπως ο ίδιος αναφέρει, παραθέτω, «Ανωτέρω εμνημονεύσαμεν ολίγων σύρων, νεστοριανών και μονοφυσιτών συγγραφέων, των ελθόντων εις συνάφιαν προς την Ορθόδοξον Εκκλησία της Αντιόχειας, αλλά υπήρξαν πλήστοι έτεροι, ιδίως μονοφυσίτες συγγραφείς. Δι' αυτόν δε μετεδόθη και εις καταλαβώντας την Συρίαν Άραβας η γνώση της ελληνικής φιλοσοφίας και των ελληνικών γραμμάτων». Τέλος παραθέματος. Τέλος, αξίζει να συνοψίσουμε τις πληροφορίες που παρέχει ο Παπαδόπουλος για τη σύγχρονη του κατάσταση της Σιροϊακοβητικής Εκκλησίας. Αναφέρει λοιπόν ότι ο επικεφαλής Πατριάρχης φέρει τον τίτλο Πατριάρχης της πόλεως Αντιοχίας και πάσης της περιοχής της υποκειμένησης στην Αγία Νέδραν, θεωρεί τον εαυτό του διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου
και εδρεύει στην μονή Ντεϊρ Τζαφαράν στην περιοχή του Τουρ Αμπντίν. Ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι από τον 9ο αιώνα υπάρχει συνήθεια ο εκάστοτε πατριάρχης να φέρει το όνομα Ιγνάτιος προς τιμήν του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχίας. Ως λειτουργική γλώσσα της Συριακοβητικής Εκκλησίας αναφέρει την Συριακή, ενώ υπολογίζει το συνολικό της πίμνιο σε 100.000 περίπου πιστούς στις περιοχές της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Στη συνέχεια, για οικονομία του χρόνου, θα παραλείψουμε τις αναφορές του Παπαδόπουλου στην Αρμενική Εκκλησία και στους Μαρονίτες του Λιβάνου, οι οποίες δεν είναι επιγραμματικές σε σχέση με ό,τι αναφέρει για τους Σύριους και τους Κόπτες που θα προχωρήσουμε. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος πριν τα συμπεράσματα, μπορούμε να αναφερθούμε επιγραμματικά και σε αυτά. Και περνάμε τώρα στην Κοπτική Εκκλησία. Κύριο αντικείμενο πραγμάτευσης του έργου «Ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας» υπήρξε κατά ομολογία του ίδιου του συγγραφέα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, ενώ η τυχόν αναφορά του στην Κοπτική Εκκλησία θα ήταν κατά δήλωσή του περιστασιακή. Η στάση αυτή του Παπαδόπουλου καθορίστηκε από την μεροληπτική, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγμάτευση του χριστιανισμού στην Αίγυπτο από τη διεθνή βιβλιογραφία της εποχής του υπέρ της Κοπτικής Εκκλησίας, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στον πρόλογο της Ιστορίας της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Παραθέτω, οι ασχοληθέντες περί την ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρίας παρέστησαν μόνη την Κοπτική Εκκλησία υπάρχουσαν μετά την επικράτηση του μονοφυσιτισμού και την αραβική της Αιγύπτου κατάκτηση, φρονίσαντες ότι έκτοτε είχεν εξαφανιστεί η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και μόλις εσχάτως αναβιώσασα. Τέλος παραθέματος. Αξιοσημείωτη είναι εδώ η προσθήκη του επιθέτου «ελληνική» για την Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία αντιπαραθέτει προς την αντίστοιχη Κοπτική. Είναι προφανές εδώ ότι ο Παπαδόπουλος προσδίδει στα επίθετα αυτά εθνικό και όχι απλά ομολογιακό ή γλωσσικό βάρος, ακόμα και όταν γίνεται αναφορά στην αμέσως μετά την αραβική κατάκτηση περίοδο. Την άποψη αυτή ο Παπαδόπουλος ανέπτυξε διεξοδικότερα στο υποκεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου της Ιστορίας της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας με τίτλο «Οι Κόπτε Χριστιανοί και η γλώσσα αυτών». Στα πλαίσια της πραγμάτευσης της κοπτικής παράδοσης, αποδέχεται την ετυμολόγηση της λέξης «κόπτης», «κοπτικός» από την ελληνική λέξη «Αιγύπτιος», ενώ ταυτόχρονα δίδει τον ορισμό της, σημειώνοντας με παραπομπή στον γνωστό κοπτολόγο της εποχής Λέιπολτ, ότι «κοπτικό είναι παν ότι ιδιορύθμος παρήχθη υπό των Αιγυπτίων εν το χριστιανισμό». Ο Παπαδόπουλος φαίνεται να αποδέχεται ευθύς εξ αρχής από την πρώιμη κιόλας περίοδο τον εθνικό φυλετικό διαχωρισμό του χριστιανισμού στην Αίγυπτο με βάση το γλωσσικό κριτήριο. Υπό αυτό το πρίσμα διατυπώνει την άποψη ότι η διαδικασία εξελληνισμού της Αιγύπτου που ξεκίνησε την Πτολεμαϊκή περίοδο έμεινε ανολοκλήρωτη εξαιτίας της ρωμαϊκής κατάκτησης, με αποτέλεσμα οι ηθαγενείς πληθυσμοί της Αιγύπτου να μην αφομοιωθούν πλήρως προς τους Έλληνες, αλλά να αναπτύξουν ένα ιδιόμορφο χριστιανικό βίο παράλληλο προς την ελληνική μορφή του χριστιανισμού της Αλεξάνδρειας και άλλων αστικών κέντρων. Ιδιαίτερη αξία έχει και η θεωρία που ενστερνίζει τον Παπαδόπουλο σχετικά με τη γένεση της κοπτικής γλώσσας και γραφής, σύμφωνα με την οποία κατά τη διαδικασία εκχριστιανισμού της Αιγύπτου τα ελληνικά ήταν για τους ηθαγενείς Αιγύπτιους συνδεδεμένα με την εθνική θρησκεία, με την εθνική τους θρησκεία. Η δε επάνωδος στην πατρώα ιερογλυφική γραφή ήταν πρακτικά αδύνατη. Κατά συνέπεια, υιοθετήθηκε το ελληνικό αλφάβητο με την προσθήκη κάποιων φθόγκων από την αιγυπτιακή γραφή των παπύρων, εδώ προφανώς εννοεί ο Παπαδόπουλος την δημοτική αιγυπτιακή γραφή, για τη διαμόρφωση του κοπτικού αλφαβήτου. Η παρουσία ικανού αριθμού ελληνικού λεξιλογίου στην Κοπτική ερμηνεύεται από τον Παπαδόπουλο ως αδυναμία της Κοπτικής να αποδώσει σύνθετες ελληνικές έννοιες, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί ότι η κοπτική γραμματεία απαρτίζεται κυρίως από μεταφράσεις ελληνικών κειμένων. Οι παραπάνω θέσεις θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι όχι μόνο απηχούν την προκατάληψη της διεθνούς βιβλιογραφίας εκείνης της εποχής έναντι της πρωτοτυπίας των Κοπτικών, πράγμα το οποίο ήταν διαδεδομένο όντως, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν και την ελληνοκεντρική προσέγγιση της εκκλησιαστικής παράδοσης που διέπει το ιστοριογραφικό έργο του Παπαδόπουλου. Αξιοσημείωτη είναι τέλος η επισήμανση για την ύπαρξη χριστιανικού πληθυσμού, μοναχών και επισκόπων, οι οποίοι κατά τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες αγνοούσαν παντελώς την ελληνική γλώσσα. Μεταξύ αυτών αναφέρει τους Μέγα Αντώνιο, Αβά Πιμένα, Παχώμιο, Ιωάννη Λυκοπόλεως και τον επίσκοπο Αρσινόης Καλοσύρη που έλαβε μέρος στη ληστρική σύνοδο της Εφέσου το 449. Κατά τον Παπαδόπουλο, η μόρφωση της κοπτικής γλώσσης ενίσχυε την φυλετική αντίθεση μεταξύ Κοπτών και Ελλήνων χριστιανών.
Οι πληροφορίες που παρέχει ο Παπαδόπουλος για την κατάσταση της Κοπτικής Εκκλησίας κατά τη μακρά περίοδο της αραβικής κυριαρχίας είναι ελάχιστες και γενικού χαρακτήρα. Επισημαίνει ότι αρχικά η στάση των Αράβων έναντι των Κοπτών ήταν μάλλον ανεκτική και οι τελευταίοι αφομοίωσαν σταδιακά την αραβική γλώσσα και τα αραβικά ήθη, ενώ αναφέρεται και στην ευνοϊκή αντιμετώπιση από το διοικητή της Αιγύπτου Amr ibn Elas, του Κόπτη Πατριάρχη Βενιαμίν, στον οποίο παραχώρησε ειδική άδεια ελεύθερης μετακίνησης εντός της Αιγύπτου. Δεν παραλείπει ωστόσο να τονίσει ότι διαμέσου των αιώνων υπέστη αυτή, Κοπτική Εκκλησία δηλαδή, όπως και η Ορθόδοξη, διάφορους διωγμούς, βαριά φορολογία και ποικίλες ταλαιπωρίες. Σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη προς αυτόν κατάσταση της Κοπτικής Εκκλησίας, ο Παπαδόπουλος υπολογίζει την πληθυσμιακή της δύναμη περίπου στο 1 εκατομμύριο πιστούς, ενώ στηριζόμενος στον Georges Macaire, είναι ένας Κόπτης μοναχός του 19ου αιώνα που από τη Μονή του Αγίου Μακαρίου και υπογράφει τα κείμενά του στα γαλλικά ως Georges Macaire, θεωρεί ότι ομολογιακά αποκλίνει ελαφρώς από την αρχαία διδασκαλία του μονοφυσιτισμού. Δηλαδή δεν εστερνίζεται 100% την δογματική διδασκαλία του απόλυτου μονοφυσιτισμού, αλλά έχει αποκλίνει ελαφρώς από αυτήν. Ο Κόπτης Πατριάρχης φέρει τον τίτλο «Αγιότατος Πατήρ, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Πάσης Αιγύπτου, Νουβίας, Αιθιοπίας, Πενταπόλεως και Πάσης χώρας Ευαγγελιστής υπό του Αγίου Μάρκου. Εδρεύει δε από τον 11ο αιώνα και εξής στο Κάιρο, ενώ εκλέγεται μεταξύ των ηγουμένων των κοπτικών μονών». Τέλος, επισημαίνει και την ανώτερη δικαιοδοσία, ότι στην ανώτερη δικαιοδοσία του υπάγεται και η υψηλότερη εκκλησιαστική αρχή της Αιθιοπίας που φέρει τον τίτλο Αμπούνα. Και τώρα πριν προχωρήσω στα συμπεράσματα, έχουμε λίγο χρόνο για το... δεν θα διαβάσω κάτι, πολύ επιγραμματικά για την Αρμενική Εκκλησία. Το ίδιο πνεύμα επικρατεί και στην αντιμετώπιση της Αρμενικής Εκκλησίας, μόνο αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι η θεωρία που ενστερνίζεται για την γένεση της αρμενικής γλώσσας. Διότι υπάρχει ένας θρύλος ο οποίος συνδέει την δημιουργία, τη γέννηση του αρμενικού αλφαβήτου ουσιαστικά με τον Αρμένιο Πατριάρχη Σαχάκ τον Πρώτο και τον μοναχό Μεσρόπ. Αυτός ο θρύλος είναι πάρα πολύ διαδεδομένος στην αρμενική γραμματεία. Βέβαια είναι από τον 8ο-9ο αιώνα και εξής και αναφέρεται στην περίοδο του 3ου αιώνα, 4ου, την εποχή του εκχριστιανισμού των Αρμενίων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον θρύλο, ο Πατριάρχης Σαχάκ ο Πρώτος ανέθεσε στο Μεσρόπ να δημιουργήσει ένα κοπτικό αλφάβητο. Αυτός, ένα αρμενικό αλφάβητο. Αυτός, για να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή, πήγε στην Σελεύκια, Σελεύκια-Κτισιφόντα, και από εκεί, από τη Μεσοποταμία δηλαδή, η αρμενική παράδοση λέει ότι έφτασε στα Σαμόσατα, όπου εκεί συνάντησε κάποιον Έλληνα, φιλόσοφο, και αυτός τον βοήθησε στο να φτιάξει το αρμενικό αλφάβητο. Παίρνει αυτό το θρύλο λοιπόν ο Παπαδόπουλος και αντί να αναφέρει τα Σαμόσατα, μάλλον αναφέρει ότι υπάρχει ένας θρύλος που αναφέρει τα Σαμόσατα, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν πήγε στα Σαμόσατα, αλλά πήγε στη Σάμο. Δηλαδή ήθελε οπωσδήποτε να τονίσει ότι η αρμενική παράδοση συνδέεται με την ελληνική γλώσσα, ότι δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι κατηγορεί, ας πούμε, ότι η Αρμενική Εκκλησία ουσιαστικά αποδέχτηκε το μονοφυσιτισμό επειδή άσκησαν σε αυτούς επιρροές περισσότερο οι Σύριοι και λιγότερο οι Βυζαντινοί. Δηλαδή αποδέχτηκαν τις Συριακές επιρροές και γι' αυτό ασπάστησαν τελικά το μονοφυσιτισμό. Επομένως, και σε αυτό το σημείο θέλει να καταδείξει τη συμβολή, ας πούμε, του ελληνικού πολιτισμού στον εκχριστιανισμό και στη δημιουργία του αρμενικού αλφαβήτου. Να περάσουμε στα συμπεράσματα τώρα. Από την παραπάνω συνοπτική και συγκριτική σταχυολόγηση των αναφορών στις αρχαίες ανατολικές εκκλησίες από το ιστοριογραφικό έργο του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, αξίζει να επισημανθούν τα εξής σημεία.
Πρώτον, το ενδιαφέρον του Παπαδόπουλου να ασχοληθεί έστω και ακροθυγώς με πτυχές της ιστορίας και του πνευματικού βίου των αρχαίων ανατολικών αυτών εκκλησιαστικών παραδόσεων, ιδιαίτερα σε σημεία που άπτονταν της ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και να δώσει για πρώτη φορά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό την ευκαιρία να έρθει σε μια πρώτη αναγνωριστική επαφή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αρχαίων ανατολικών εκκλησιών, όπως η γλώσσα και η γραμματεία τους. Μέχρι τότε δεν υπήρχε σχεδόν καμία αναφορά στα ελληνικά θεολογικά γράμματα σχετικά με την ιδιαίτερη θεολογική παραγωγή στα Συριακά ή στα Κοπτικά. Δεύτερον, η ομολογιακή ταύτιση της Συριοϊακοβητικής, της Αρμενικής και της Κοπτικής εκκλησιαστικής παράδοσης με την διδασκαλία του μονοφυσιτισμού, αλλά ταυτόχρονα η απρόσκοπτη απόδοση του όρου «εκκλησία» τόσο στις παραπάνω χριστιανικές παραδόσεις, όσο και στην εστιαρωνική παράδοση, αλλά και στους Μαρονίτες. Είναι φανερό ότι η εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία του Χρυσόστην Παπαδόπουλου, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν τον εμπόδιζε να χρησιμοποιεί τον όρο Εκκλησία για την περιγραφή και άλλων χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες μάλιστα πρέσβευαν δογματικές διδασκαλίες που είχαν καταδικαστεί από οικουμενικές συνόδους. Και τρίτον, η εθνοφιλετική προσέγγιση των ξεχωριστών αυτών εκκλησιαστικών παραδόσεων, ιδιαίτερα της Συριακής, της Αρμενικής και της Κοπτικής, τις οποίες προσλαμβάνει, παραθέτει και ερμηνεύει σε αντιδιαστολή με την ελληνική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η εν λόγω αντίληψη, που ενδεχομένως ανταποκρίνεται σε ιδεολογικά σχήματα που διαμορφώθηκαν στην ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, δεν μπορεί στις μέρες μας παρά να θεωρηθεί ως αναχρονισμός. Στην πραγματικότητα, ο Παπαδόπουλος προβάλλει γλωσσικές και εθνικές ταυτότητες, η διαμόρφωση των οποίων διήρκεσε αιώνες και δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ποτέ, στο χρονικό πλαίσιο της ύστερης αρχαιότητας και του πρώιμου Μεσαίωνα, όπου οι γλωσσικές διαφοροποιήσεις χαρακτηρίζονταν περισσότερο από ρευστότητα παρά από συμπαγή εθνική αυτοσυνειδησία. Ευχαριστώ.